Το αύριο, Εύη, είναι. Το Σάββατο του Λαζάρου. Ναι. Μία μέρα νίκη τη ζωή επί του θανάτου. Να πάμε στον κύριο Γιώργο Σαμουράκη, θεολόγο. Βεβαίως, γιατί είναι αντίστροφη μέτρηση για το Πάσχα. Ακριβώς. Τι σηματοδοτεί αύριο η ημέρα, βέβαια. Το Σάββατο του Λαζάρου. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι που για άλλη μία φορά είμαι μαζί σας. Δική μας η χαρά, κύριε Σαμουράκη. Τι εορτάζουμε αύριο, για βάλτε μας λίγο στο κλίμα. Αύριο βέβαια είναι η λήξη ουσιαστικά της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και η έναρξη, όπως πολύ σωστά είπατε, της Μεγάλης Εβδομάδος. Η Εκκλησία τιμά την πράξη του Χριστού να αναστήσει τον τεταρήμερο νεκρό φίλο του Λάζαρο κατόπιν παράκλησης των αδελφών του, της Μάρθας και της Μαρίας, προκειμένου να προεικονίσει την κοινή ανάσταση όλων των ανθρώπων. Και στο τροπάριο της ημέρας ακόμη λέμε ότι την κοιση ο Χριστός με αυτόν τον τρόπο προετοιμάζει και δείχνει σε όλους μας. Οπότε η πορεία που έχουμε κάνει ως τώρα και η πορεία που θα κληθούμε να κάνουμε κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας μπορεί να περνά μέσα από τα πάθη και το Σταυρό, αλλά έχει κατάληξη την Ανάσταση. Έτσι την προεικονίζουμε τώρα για να την ζήσουμε το Πάσχα. Μάλιστα, τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν από τους εφετινούς εορτασμούς και τον εφετινό εορτασμό, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, του Πάσχα και της Μεγάλης Εβδομάδος, ποια είναι? Ξέρετε, γιατί η συγκυρία, γενικά οι προκλήσεις, έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Έχετε δίκιο. Θα είναι η πρώτη φορά μετά από 2 χρόνια πανδημίας που θα γιορταστεί λίγο πιο ελεύθερα το Πάσχα, και εννοούμε ακόμη και λειτουργικά, όχι μόνο στα λαϊκά δρόμενα. Ναι. Βρισκόμαστε μέσα σε μια ζωφόδη κατάσταση με τον πόλεμο να μένεται λίγο πιο πέρα από τα σύνορά μας και μάλιστα μεταξύ Ορθοδόξων λαών, και νομίζω ότι το Πάσχα θα είναι μια αφορμή να επαναπροσδιορίσουμε όλοι μας τη σχέση μας με το Θεό και τον συνάνθρωπο και να σκεφτούμε πώς η ζωή πρέπει να νικήσει το θάνατο, πώς η ειρήνη πρέπει να νικήσει τον πόλεμο, πώς επιτέλους θα γίνουμε πραγματικοί χριστιανοί κατά το παράδειγμα του Ιδρύτου της Εκκλησίας μας. Και μάλιστα αύριο στα έθιμα έτσι της ημέρας είναι να ψάλλονται και από μικρά παιδιά τα κάλαντα. Είναι έτσι μια πολύ ιδιαίτερη ημέρα για μικρούς και μεγάλους. Είναι αυτά τα ήθη και τα έθιμα που τηρούν περιοχές της Κρήτης μεταξύ άλλων, βέβαια. Πραγματικά ο λαός μας έχει αγαπήσει πάρα πολύ την γιορτή και το πρόσωπο του Λαζάρου, ακριβώς γιατί του δίνει αυτό το μήνυμα της ελπίδος. Και βέβαια το έχει επενδύσει με πάρα πολλά έθιμα, και τα κάλαντα και τα κουλούρια, τα λαζαράκια και διάφορα άλλα έθιμα σε περιοχές της Ελλάδος, που όλα αυτά δείχνουν την εξοικείωση και το ζήμωμα του λαού μας με την ορθόδοξη πίστη του. Δεν είναι γι' αυτόν κάτι το θεωρητικό, αλλά το έχει μεταβάλει σε ένα βίωμα, βίωμα της καθημερινότητας, και εκφράζει με τον τρόπο αυτό τη χαρά του για την μετοχή σε όλα αυτά τα γεγονότα. Μάλιστα. Αναφορικά με τη συμμετοχή των πιστών σε αυτές τις Άγιες Μέρες της Εκκλησίας, τι εικόνα έχετε? Σειραίει ο κόσμος? Συνήθως πάντα έρχεται κόσμο στη Μεγάλη Εβδομάδα, ακόμη και αυτοί που δεν εκκλησιάζονται τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου συνηθίζουν την Μεγάλη Πέμπτη με τα 12 Ευαγγέλια, τη Μεγάλη Παρασκευή με τον Επιτάφιο και φυσικά το βράδυ της Αναστάσεως να έρχονται στην Εκκλησία. Βέβαια το σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα όσο γίνεται περισσότερο και βιωματικότερα. Αλλά τέλος πάντων είναι Μάλιστα. ένα δείγμα αυτό ότι ακόμη και σε πολιτιστικό επίπεδο ο λαός μας νιώθει ορθόδοξος και ακολουθεί τα έθιμά του. Κύριε Σαμουράκη, να είστε καλά. Καλή Μεγάλη Εβδομάδα να ευχηθώ. Και σε εσάς, καλή Ανάσταση. Ας έχουμε όλοι μας και σε ευχηθούμε ειρήνη στον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.